Κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ καταδίκασε τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό. Ένα λαό που πληρώνει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον τους ανταγωνισμούς, τις επεμβάσεις για τις σφαίρες επιρροής, έχοντας από τη μια μεριά τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το 2014 οργάνωσαν στην Ουκρανία ένα άθλιο πραξικόπημα, στηρίζοντας παραστρατιωτικούς μηχανισμούς και ναζιστικές οργανώσεις, και από την άλλη τη Ρωσία, που προωθεί τα δικά της συμφέροντα, αποσπά εδάφη της Ουκρανίας και τώρα επεμβαίνει και στρατιωτικά σε αυτή τη χώρα. Η δική μας πηξίδα στις εξελίξεις είναι το συμφέρον του ουκρανικού λαού, όπως και το συμφέρον του ρώσικου λαού, που θα φορτωθεί και το οικονομικό κόστος τόσο του πολέμου, όσο και των οικονομικών κυρώσεων και αντιπίνων. Αυτοί οι δύο λαοί, που για δεκαετίες έζησαν μαζί, προόδευσαν μαζί στο πλαίσιο του σοσιαλισμού, πολέμησαν μαζί το ναζισμό, φασισμό, το γερμανικό ιμπεριαλισμό, αυτοί είναι που πρέπει να βγουν νικητές και να στρέψουν τον αγώνα τους σε τέτοια κατεύθυνση, ώστε όσο γίνεται πιο σύντομα να απαλλαγούν τόσο από τις κυβερνήσεις τύπου Πούτιν και τύπου Ζελένσκι, όσο και από τους νεόκοπους ολιγάρχες καπιταλιστές που ξεφύτρωσαν μετά το 1991 με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την ανατροπή του σοσιαλισμού και στις δύο χώρες, κλέβοντας στην κυριολεξία τον κόπο δεκαετιών του ενωμένου σοβιετικού λαού. Ολιγάρχες καπιταλιστές που μάλιστα την κρίσιμη ώρα την κοπανάνε, αφήνοντας το λαό στην τύχη του, όπως κάνουν τώρα οι Ουκρανοί ολιγάρχες καπιταλιστές, όπως έχει γίνει άπειρες φορές στην ιστορία και στη δική μας ιστορία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και οι δύο πλευρές ξερνάνε αντικομουνισμό, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η εθνικιστική ιστερία των πολεμικών ιαχών θα πρέπει να σκεπάσει τη συλλογική ιστορική μνήμη δύο λαών οι οποίοι ζούσαν για δεκαετίες αδελφωμένοι. Είναι αυτό που είπε πρόσφατα σε ένα ελληνικό κανάλι μια Ουκρανή. «Δεν έχω καταλάβει», λέει, «τι πόλεμος είναι αυτός. Εμείς που ζούσαμε εδώ, μεγαλώσαμε με μια ηρεμία, ξέρετε, επί Σοβιετικής Ένωσης». Κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, μπορεί κάποιος από όλους εσάς που πανηγυρίζατε τότε να απαντήσει? Κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που μάλιστα έσερνε τότε το χορό των πανηγυρισμών εκείνη την εποχή, μπορεί να απαντήσει με το χέρι στην καρδιά αν ο κόσμος έγινε πιο ασφαλής, πιο ειρηνικός, πιο δίκαιος? Φυσικά και δεν μπορεί, γιατί αυτό που ζούμε είναι ένα ακόμη δράμα, μια τραγωδία με θύματα λαούς, με θύματα γυναικόπαιδα. Είναι ένας ακόμα ιμπεριαλιστικός πόλεμος και ένας ακόμη πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είπατε, κύριε Μητσοτάκη, κατά την πρόσφατη συνάντησή σας με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, και το επαναλάβατε σήμερα, επιλέξει τα εξής, είπατε. Για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε οργανωμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος. Μιλάτε σοβαρά, κύριε Μητσοτάκη? Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία τι ήταν? Η επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία το 1999 με τη συμμετοχή και της ελληνικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ τότε τι ήταν? Παρεπιπτόντως να πω, γιατί ακούσαμε και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ να λέει ότι παραβιάστηκε για πρώτη φορά η τελική πράξη του Ελσίνκη. Η συμφωνία του Ελσίνκη παραβιάστηκε για πρώτη φορά στη Γιουγκοσλαβία, όταν διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία το 1999. Παραπέρα, η τουρκική εισβολή το 1974 στην Κύπρο τι ήταν? Δεν ήταν σε ευρωπαϊκό έδαφος αυτοί οι πόλεμοι, αυτές οι εισβολές? Για να μην μιλήσουμε για τους δεκάδες άδλους πολέμους και επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
φτάσατε στο σημείο και εσείς και κάποιοι άλλοι να αποσιωπήσετε τα αμερικανοατοϊκά εγκλήματα στη Ιουγκοσλαβία, στην Κύπρο, μόνο και μόνο για να στηρίξετε την ατοϊκή αφήγηση της ιστορίας στην Ανατολική Ευρώπη. Και τι δεν ακούσαμε αυτές τις μέρες. Ξεχύλισε η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός. Κροκοδίλια δάκρυα και ανακοινώσεις, όλο αγανάκτηση, μασκαραμένη και όλα λόγω των ημερών, από εκπροσώπους του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και το απαραβίαστο των συνόρων. Πού ήταν αλήθεια η ευαισθησία όλων αυτών όταν τσαλαπατούσαν και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Λιβύης? Τότε ήταν άλλα τα προσχήματα. Ήταν τα χημικά όπλα του Σαντάμ, του Καντάφη, που ακόμα τα ψάχνουμε. Ήταν ο πόλεμος κατά των Ταλιμπάν, που όμως όλος τυχαίως ήταν δικά τους παιδιά, δικά τους δημιουργήματα. Ήταν η υπεράσπιση της περίφημης Αραβικής Άνοιξης, που γέννησε τα τοξικά λουλούδια του Ισλαμικού κράτους, των τζιχαντιστών. Που ήταν αλήθεια η ευαισθησία όλων αυτών για το απαραβίαστο των συνόρων όταν έκαναν κομματάκια τη Ιουγκοσλαβία? Που είναι η ευαισθησία τους για το συνεχιζόμενο σήμερα έγκλημα στην Κύπρο? Μήπως θέλετε να θυμηθούμε τι έλεγαν το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτεθούν στη Ιουγκοσλαβία? Επικαλούνταν την εθνοκάθαρση των Κωσοβάρων από το Μιλόσεβιτς και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των εθνών. Τα ίδια ακριβώς δηλαδή που επικαλείται και κάνει σήμερα ο Πούτιν με τις λεγόμενες δημοκρατίες, λαϊκές δημοκρατίες του Ντομπάς. Βλέπετε πώς οι ιμπεριαλιστές εναλλάσσουν ρόλους, εναλλάσσουν προσχήματα και πώς ο ένας τελικά νομιμοποιεί την πρακτική του άλλου? Όχι, κυρίες και κύριοι. Εμείς δεν θα διαβάσουμε τη σημερινή πραγματικότητα, την ιστορία, ούτε με βάση τις υπαγορεύσεις των Αμερικανοατοϊκών, ούτε με βάση την αντικομουνιστική παραχάραξη και την αφήγηση του Πούτιν, στην οποία μάλλον συμφωνείτε, κύριο Μητσοτάκη, από ό,τι ακούσαμε σήμερα. Είπατε επίσης, κύριε Μητσοτάκη, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αυξημένων κινδύνων και ότι η αντίθεση αυτής της νέας εποχής θα είναι ανάμεσα στις δυνάμεις της δημοκρατίας από τη μια και τις δυνάμεις του αυταρχισμού και του αναθεωρητισμού από την άλλη. Αλήθεια, όλοι οι παραπάνω, όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα, που εξαπέλυσαν πολέμους και επεμβάσεις, που αναθεώρησαν σύνορα και διεθνείς συνθήκες, που τσαλαπάτησαν ακόμα και το διεθνές δίκαιο αυτό που διαμορφώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την καθοριστική συμβολή τότε των σοσιαλιστικών κρατών, σε ποια ακριβώς κατηγορία ανήκουν? Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας και τις εκτιμήσεις σας, όλοι αυτοί οι σφαγείς είναι περίπου δημοκράτες. Δεν έχουν διόλου αυταρχισμό, διόλου αναθεωρητισμό και γι' αυτό συντάσσεστε, λέτε, μαζί τους. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά ένας ακόμα κρίκος σε αυτή την αιματηρή αλυσίδα των πολέμων, των ανταγωνισμών που δυνάμωσαν ιδιαίτερα μετά το 1991 και που δεν μπορούν πλέον δυστυχώς να διευθετηθούν με προσωρινές συμφωνίες και εύθραυστους συμβιβασμούς. Αυτό το κοσμοϊστορικό πισωγύρισμα για τους λαούς τότε άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Αυτό στην πραγματικότητα ήταν που εγγενίασε μια σχετικά νέα εποχή, έκανε ακόμα πιο επιθετικό τον ιμπεριαλισμό, απελευθέρωσε τις δολοφονικές του μηχανές, οδηγώντας σε τεράστια εγκλήματα. Ο περίφημος δυτικός σας κόσμος ήταν αυτός που ανέτρεψε το σοσιαλισμό και έβαλε πλάτη να αναδειχτούν οι διάφοροι Πούτιν και Σία. Άνθρωποι σας ήταν, άνθρωποι του ήταν, του δυτικού κόσμου. Και δεν έχουν δει τίποτα ακόμα τα μάτια μας. Σας προειδοποιούσαμε τότε. Όσοι αποσιωπάτε αυτή την ιστορία, δεν το κάνετε από άγνοια, αλλά γιατί πολύ απλά έχετε στρατευθεί με το ένα στρατόπεδο των παγκόσμιων ληστών εναντίον του άλλου στρατοπέδου των ίδιων ληστών. Φυσικά, η τυπική έναρξη του νέου πολέμου ήταν η απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας,
που προωθεί τα δικά της σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης και εκμετάλλευσης λαών, και γι' αυτό το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή την καταδίκασε απερίφραστα. Όμως δεν μπορούμε να σιωπήσουμε, ούτε φυσικά πολύ περισσότερο να συμφωνήσουμε μαζί σας, που αποκρύπτεται ότι αυτό το έφλεκτο υλικό του πολέμου συσσωρεύεται εδώ και χρόνια με ευθύνη περισσότερων παικτών και όχι μόνο της Ρωσίας. Δεν το ξέρετε? Δεν ξέρετε ότι εδώ και χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεθοδεύουν και προωθούν την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας, επεμβαίνοντας, κουβαλώντας ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και βάσεις θανάτου, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά? Δεν ξέρετε ότι το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν περιορίστηκε, πολύ περισσότερο δεν διαλύθηκε μετά τη διάλυση του συμφώνου της Βαρσοβίας, όπως όλοι σας εδώ μέσα λέγατε τότε, αλλά αντίθετα συνεχώς διευρύνεται, προσαρτώντας άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης? Ότι στρατιωτικές δυνάμεις, βάσεις, σύγχρονα όπλα εγκαθίσταται σε διάφορα σημεία πέριξ της Ρωσίας? Δεν ξέρετε ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν πολεμικά σχέδια, διεξάγονται στρατιωτικές ασκήσεις και γυμνάσια στη Βόρεια Θάλασσα, στην Ανατολική Ευρώπη, στη Βαλτική, με συγκεκριμένο στόχο? Δεν ξέρετε ότι το 2014 το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτοί που οργάνωσαν το πραξικόπημα στην Ουκρανία, τη λεγόμενη Πορτοκαλή Επανάσταση, με τη στήριξη και φασιστικών ομάδων και παραστρατιωτικών μηχανισμών, που εδώ στην Ελλάδα τη χαιρετήσατε μάλιστα συμμετέχοντας σε αυτήν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις? Και αν δεν τα ξέρετε ή κάνετε πως δεν τα θυμάστε, μπορεί να ρωτήσετε, να σας ενημερώσει ξανά, να σας τα θυμίσει ο Αμερικάνος πρέσβης, ο κύριος Πάιατ, που τότε ήταν πρέσβης στην Ουκρανία και συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση του πραξικοπήματος, από ό,τι έχει γραφεί τουλάχιστον σε έγκυρες εφημερίδες και μάλιστα διεθνώς, και δεν έχει διαψευστεί. Όμως δεν χρειάζεται, τα ξέρετε όλα πολύ καλά. Και τα ξέρετε καλά γιατί όλες, μα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίξατε αυτές τις νατοϊκές αποφάσεις και εμπλέξατε τη χώρα σε αυτό τον επικίνδυνο ανταγωνισμό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ προωθούνται στην Ανατολική Ευρώπη μέσω της στρατιωτικής βάσης της Αλεξανδρούπολης και του Στεφανοβίκιου. Είναι οι βάσεις που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και που σήμερα η Νέα Δημοκρατία επεκτείνει, τις μονιμοποιεί, δίνοντας γιν και είδωρ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προχθές αποφασίσατε και τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού με ΣΕ-130 στην Ουκρανία, αναβαθμίζοντας την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και μετατρέποντας τη χώρα μας, τον ελληνικό λαό, σε πιθανό στόχο αντιπίνων, όταν μάλιστα σας είναι γνωστές οι σχετικές προειδοποιήσεις Ρώσων αξιωματούχων. Εκτός όμως από την εμπλοκή σας στον ρωσο-ουκρανικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο με την αποστολή Καλάσνικοφ στην Ουκρανία, άραγε δεν εμπλέκεστε και σε τίποτα άλλο? Γιατί είναι γνωστό ότι το ΝΑΤΟ ήδη ενεργοποίησε τη δύναμη αντίδρασης, NATO Response Force, και εσείς θέλετε να μας πείτε ότι μένετε απ' έξω? Δηλαδή, ούτε χερσαία μονάδα, ούτε πολεμικό πλοίο ή αεροσκάφος δεν θα δώσετε? Μήπως ήδη έχετε έτοιμη καμιά μονάδα για να φύγει προς τα εκεί? Μην τολμήσετε να ενεργήσετε κρυφά από τον ελληνικό λαό να σταματήσει αμέσως κάθε τέτοια ελληνική εμπλοκή. Ο ελληνικός λαός πρέπει να επαγρυπνεί. Δυστυχώς, από όσα είπατε, η εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύγκρουση είναι άμεση και ο κίνδυνος για τον ελληνικό λαό σε περίπτωση γενίκευσής της παραπάνω που υπαρκτός. Γι' αυτό προειδοποιούμε, θα έχετε εγκληματικές ιστορικές ευθύνες απέναντι στο λαό μας να σέρνετε την Ελλάδα σε αυτή την ιμπεριαλιστική σύγκρουση. Και εσείς ως κυβέρνηση σήμερα, αλλά και όλοι όσοι πριν από εσάς έβαλαν τις υπογραφές τους σε νατοϊκές αποφάσεις
και στη μετατροπή της χώρας σε νατοϊκό ορμητήριο, σε στρατιωτικό προγεφύρωμα. Σταματήστε εδώ και τώρα την οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο που μπορεί να αποκτήσει απρόβλεπτες διαστάσεις. Πάνω απ' όλα, απευθυνόμαστε και καλούμε τον ελληνικό λαό να προβληματιστεί, να γυρίσει την πλάτη σε όλα αυτά τα προσχήματα που του αραδιάζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και διαχρονικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή της Ελλάδας σε επικίνδυνα σχέδια. Τι του λέτε? Ότι δήθεν με αυτόν τον τρόπο ισχυροποιούνται οι θέσεις της χώρας έναντι της Τουρκίας, ότι θωρακίζονται κυριαρχικά δικαιώματα, ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά. Ψέματα. Επιχειρήματα που έχουν χρεοκοπήσει ουκ ολίγες φορές. Και το ξέρετε και συνειδητά ψεύδεστε. Δεν πιστεύουμε ότι είστε αφελείς ή ανίκανοι να αντιληφθείτε αυτή την πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι η διαχρονική στήριξη που έχουν προσφέρει οι ελληνικές κυβερνήσεις στις νατοϊκές επεμβάσεις συνυπάρχει με την αναβάθμιση των διεκδικήσεων της τουρκικής ηγεσίας σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι σε όλες τις επιθετικές ενέργειες και τις προκλήσεις της τουρκικής ηγεσίας το ΝΑΤΟ λειτουργεί ως Πόντιος Πιλάτος? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι αυτό που κυριαρχεί στους νατοϊκούς κύκλους, στο πλαίσιο του σφοδρού ανταγωνισμού τους βέβαια με τη Ρωσία και την Κίνα, είναι η διατήρηση πάση θυσία της συνοχής του ΝΑΤΟ, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα παζάρια που κάνουν με την Τουρκία? Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η συμμετοχή της Ελλάδας σε μια άλλη ουκρανική εκστρατεία, στο πλευρό των υπεριαλιστών το 1919, για την κατάπνιξη τότε της νεαρής σοβιετικής εξουσίας, προκειμένου να γίνει πιο δήθεν αρεστή η Ελλάδα τότε στους δυτικούς υποτίθεται συμμάχους της, οι οποίοι της γύρισαν τελικά την πλάτη, ενώ συνοδεύτηκε μετά και από τη Μικρασιατική καταστροφή και τη μεγάλη τραγωδία που βίωσε ο ελληνικός λαός λίγα χρόνια αργότερα. Τώρα τελευταία μάλιστα βρήκαμε καινούριο χαβά. Ένας καινούριος όρος έχει ενταχθεί στη φρασιολογία του ΝΑΤΟ. Το έχετε ακούσει. Ποιος είναι αυτός? Μιλάνε για νατοϊκό έδαφος, για νατοϊκά εδάφη. Δεν πρέπει κανένας μας να αποδεχτεί τέτοιο πράγμα. Το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική συμμαχία. Τι πάει να πει νατοϊκό έδαφος? Αντιλαμβάνεστε πού οδηγεί η υιοθέτηση αυτού του όρου? Αύριο μεθαύριο θα σου πούν, όπως το λένε ήδη για τις θαλάσσιες και εναέριες ζώνες, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι ένα ενιαίο νατοϊκό έδαφος. Οπότε λύστε τις διαφορές σας, κόψε το κεφάλι σας με συνδιαχείριση και με τον ΝΑΤΟ επιδιατητή βεβαίως, ακόμα και παραχωρώντας κυριαρχικά δικαιώματα. Μιλάτε για τις εγγυήσεις των ισχυρών μας συμμάχων και στον Ζελένσκι παρόμοιες εγγυήσεις έδιναν και κάποιοι δίνουν ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Και ο νόν νοήτο. Μιλάτε για την Ελλάδα που μετατρέπεται σε ένα διεθνή κόμβο, κάτι που θα ωφελήσει τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Το παράδειγμα όμως της Ουκρανίας είναι κάτι παραπάνω από διδακτικό. Αυτή η χώρα φιλοξενεί στο έδαφος της ένα τεράστιο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου και παίζει ρόλο κλειδί στη μεταφορά του από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Αντίστροφα, αποτελεί κόμβο για τα εμπορεύματα της Δύσης που προορίζονται για τη ρώσικη αγορά. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε ένας ενεργειακός και διαμετακομιστικός κόμβος με μια ιδιαίτερα σημαντική γεωστρατηγική θέση. Όλα αυτά τα προσόντα όμως όχι μόνο δεν τις εξασφάλισαν καμία σιγουριά, ούτε εγγυήθηκαν την ασφάλεια του λαού της, αλλά αντίθετα, όπως δείχνουν οι εξελίξεις, αποτέλεσαν την αιτία να βρεθεί η Ουκρανία στο μάτι του κυκλώνα. Όσο για τη φτώχεια, αυτή είναι η μόνιμη συντροφιά για μεγάλο κομμάτι του λαού της, που δεν μπορούσε να γευτεί τα καλά από τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, ούτε και πριν την επέμβαση. Ας τα σκεφτεί καλά αυτά ο ελληνικός λαός, που διαθέτει πλέον την πείρα να δει καθαρά
ότι κανένα συμφέρον δεν έχει να στοιχίζεται πίσω από οράματα της αστικής τάξης και ότι αντίθετα στο κυνήγι του κέρδους μέσα στο δάσος αυτών των ανταγωνισμών, αυτός είναι το θύραμα. Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει ρεσιτάλ υποκρισίας και στουρθοκαμιλισμού. Με την απόδοση ευθύνης μονομερός στη Ρωσία, ξεπλένει εντελώς το ρόλο του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, αλλά και τη συμμετοχή της χώρας σε ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Σπέρνεται αυταπάτες, συγχύσεις, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άφωνη, δεν είναι αμέτωχη στις εξελίξεις, όπως λέτε, αλλά συμμετέχει ενεργά εδώ και χρόνια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και εν προκειμένου στο σχεδιασμό περικύκλωσης της Ρωσίας. Ενώ αρκετοί ηγέτες της αρχίζουν να το βλέπουν Κάιζερ Γουλιέλμη, όπως ο καγκελάριος της Γερμανίας που αποφάσισε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ για πρώτη φορά μετά την πτώση του Χίτλερ και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μάλιστα οι λεγόμενες προοδευτικές και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη είναι που πρωτοστατούν σε αυτό. Όπως εδώ στην Ελλάδα τα κόμματα παραρτήματά τους, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κινάλ ΠΑΣΟΚ, πρωτοστατούν και σε πολεμικές ιαχές, όπως έκαναν και το 1999, ειδικά εσείς, κύριε Κατρίνη, με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, όχι προσωπικά, το κόμμα σας τότε. Να τελειώνουμε λοιπόν και με αυτό το παραμύθι. Προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί ότι δεν ξέρει τίποτε για το έγκλημα, που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι ήταν η ίδια η κυβέρνησή του που πρωτοστάτησε στην υλοποίηση των αμερικανοατοικών σχεδίων, εγκαινιάζοντας το στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ για την αναβάθμιση των βάσεων στην Ελλάδα με ξεκάθαρο στόχο τη Ρωσία. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας πριν λίγες μέρες δήλωνε στη Βουλή τα εξής. Ήταν πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ η αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης, όχι όμως να ενταχθεί σε αμερικάνικες επιχειρήσεις και να έχουμε κάθε μέρα δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων κατά της Ελλάδας. Δηλαδή η κοροϊδία της εδώ που τα λέμε σε όλο της το μεγαλείο. Γιατί ξέρατε πολύ καλά ότι οι βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο θα αξιοποιούνταν για επιθετικές ενέργειες σε βάρος της Ρωσίας. Από την πρώτη στιγμή σας το είχαν ξεκαθαρίσει οι Αμερικάνοι και σε εσάς και σε όλους. Άλλες αντιφάσεις σας που προσβάλλουν τη νοημοσύνη όλων και τη δική σας. Απ' τη μια λέτε και σωστά ότι κακώς στάλθηκε στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Απ' την άλλη ο κύριος Τσίπρας βγαίνει και λέει ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο και μέσω της χορήγησης στρατιωτικού υλικού είναι ακριβώς αποτέλεσμα και αυτών των δεσμεύσεων. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα σήμερα όχι να καταδικάζει, αλλά να διατυπώνει κάποιες ανησυχίες για την αποστολή του στρατιωτικού υλικού και να λέει ότι δεν έγινε με απόφαση διεθνών οργανισμών, εκτός από το ότι δεν ρωτήθηκε ο ίδιος ή άλλα κόμματα. Δηλαδή, εάν αύριο αποφασίσει το ΝΑΤΟ, αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλουν όπλα, μάχημες μονάδες, να στείλουν στρατό, τότε προφανώς για εσάς, για τον κύριο Τσίπρα, δεν θα υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Κάνετε αυτό που κάνατε πάντα σε όλες τις περιπτώσεις ιμπεριαλιστικών πολέμων. Υιοθετείτε πρακτικά τα προσχήματα των Αμερικανοατοικών. Από τη Ιουγκοσλαβία για το δικτάτορα Μιλόσεβιτς τότε ο συνασπισμός, στο Αφγανιστάν που λέγατε όχι στον πόλεμο, αλλά όχι και στην τρομοκρατία, μέχρι την Αραβική Άνοιξη και την Πορτοκαλή Επανάσταση που βγήκατε πρώτη-πρώτη να τη χαιρετήσετε. Τρικυμία εν κρανίο, όχι κύριε. Απόλυτα συνειδητές οι επιλογές σας, απλά δεν θέλετε να αφήσετε και πολύ ξεκρέμαστο ένα προοδευτικό αριστερό σας ακροατήριο, θέλετε απλώς να του χαϊδεύετε λίγο τα αυτιά, γιατί αλλιώς θα σας γυρίσει την πλάτη, όπως ήδη ως ένα βαθμό το έχει κάνει. Είναι πλέον φανερό ότι οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί οξύνονται διεθνώς επικίνδυνα.
με επίκεντρο τις σφαίρες επιρροής, τις αγορές, τις πρώτες ύλες, τα ενεργειακά σχέδια, τους δρόμους μεταφοράς. Είναι πλέον έκδηλο ότι έχει προπολού ξεπροβάλει ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ημπεριαλιστικό σύστημα. Και η ιστορία έχει αποδείξει ότι η αλλαγή στο συσχετισμό δύναμης δεν γίνεται ποτέ ανέμακτα. Ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με βία στρατιωτικά μέσα, ξεπηδά από τον ληστρικό ανταγωνισμό. Βλέπουμε ισχυρά κράτη, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία, να απογειώνει στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι όλα αυτά αποφασίστηκαν και εξαγγέλθηκαν εξαιτίας τώρα της ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία. Ήταν σχέδια γνωστά, δημοσιευμένα και στον τύπο, και όλα αυτά μπήκαν απλώς πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά σε εφαρμογή και με στόχο βέβαια να αποσπάσουν τη λαϊκή συνένεση στην κάθε χώρα. Η σημερινή πολεμική αντιπαράθεση είναι τα προεόρτια όσων πρόκειται να ακολουθήσουν εάν οι λαοί δεν καθορίσουν οι ίδιοι τις εξελίξεις. Και κάτι από αυτά τα γνωστά σχέδια τα ομολόγησε, δεν ξέρω αν το συνειδητοποίησε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα, λέγοντας ότι τα Μπελαρά και τα Ραφάλ να που χρειάζονται τώρα. Δηλαδή τα αγοράσαμε τότε, πληρώνει ο ελληνικός λαός για να έχουμε τη Ρωσία αντίπαλο. Άρα δεν ήταν στο Αιγαίο, δεν ήταν ο Ερντογάν και η Τουρκία. Η σημερινή λοιπόν πολεμική αντιπαράθεση είναι τα προεόρτια όσων θα ακολουθήσουν, εάν βέβαια οι ίδιοι οι λαοί δεν καθορίσουν τις εξελίξεις στις χώρες τους. Ο κάθε λαός στη χώρα. Είναι τα προεόρτια που οι λαοί θα πληρώσουν με περισσότερες τραγωδίες, περισσότερο αίμα, εκμετάλλευση και φτώχεια. Ήδη ο ελληνικός λαός, όπως και οι άλλοι λαοί, πληρώνουν βαρύ οικονομικό φόρο με την ακρίβεια, την αύξηση των τιμών των καυσίμων, τους εξοπλισμούς. Και μην προσπαθήσετε, κύριοι της κυβέρνησης, να δικαιολογήσετε τις αντιλαϊκές σας επιλογές με άλοθη τον πόλεμο, όπως ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν οι υπουργοί της κυβέρνησής σας. Εκτός όλων των άλλων, η ουκρανική κρίση χύνει πολύ λάδι στην ήδη δυνατή φωτιά της ενεργειακής φτώχειας, αφού πάνω από το 1/3 του φυσικού αερίου που καταναλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το 40% της ελληνικής κατανάλωσης προέρχεται από τη Ρωσία. Η εκτείναξη των τιμών βέβαια ξεκίνησε πιο πριν από την ουκρανική κρίση. Είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει για τη νέα μεγάλη επιβάρυνση του λαού που φέρνει η υλοποίηση της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού οι αυξήσεις είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα της εφαρμογής των κατευθύνσεων, των δεσμεύσεων που οδήγησαν στην εγκατάλειψη των εγχώριων ορυκτών καυσίμων και στην ανάδειξη του εισαγόμενου φυσικού αερίου σε στρατηγικό καύσιμο. Δεσμεύσεις που αφορούν την αποδοχή της λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας, του εμπορίου δικαιωμάτων εκπομπών ρήπων, των πράσινων φόρων, της απελευθέρωσης του τομέα της ενέργειας. Για να μην επιδεινωθεί κι άλλο η κατάσταση, πρέπει να οργανωθεί τώρα η αντεπίθεση του ελληνικού λαού για να μην πληρώσει ξανά για τα κέρδη του κεφαλαίου στους ανταγωνισμούς αυτούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Απαιτώντας άμεσα μέτρα ανακούφισης, όπως είναι η κατάργηση των φόρων στα καύσιμα, βαδίζοντας φυσικά στο δρόμο της ανατροπής για να πάψουν η ενέργεια, τα τρόφιμα, η ίδια η εργασία, η εργατική δύναμη να αποτελούν εμπορεύματα. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι λαοί χρειάζεται να γυρίσουν την πλάτη στα προσχήματα που χρησιμοποιούνται κάθε φορά, οργανώνοντας το δικό τους αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις αιτίες που τον γεννούν, στις αστικές τάξεις που διευθύνουν και τις κυβερνήσεις τους που μας σέρνουν σε αυτούς τους πολέμους ή επιβάλλουν μια δίθεν ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. Η απάντηση
υπέρ των συμφερόντων του λαού μας δεν βρίσκεται στο να συστρατευτούμε σαν λαός και χώρα με τον ένα ή τον άλλο ιμπεριαλιστικό πόλο. Το πραγματικό δίλημα σήμερα δεν είναι ΗΠΑ ή Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ρωσία, ΝΑΤΟ ή Ρωσία. Η εργατική λαϊκή πάλι πρέπει να χαράξει αυτοτελή, ανεξάρτητη γραμμή μακριά από όλα τα αστικά και ιμπεριαλιστικά σχέδια. Σε ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό, αυτός ο αγώνας δεν έχει καμιά σχέση με τα ευχολόγια, τις κοινοτοπίες των άλλων κομμάτων που λέγονται για να λέγονται, περί ειρηνικής λύσης και διπλωματίας και άλλα έβηχα, χωρίς όμως καμιά ουσία, αλλά πρακτικά σημαίνουν κατά την άποψή μας τα εξής. Καμιά συμμετοχή τώρα, καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία ή αλλού με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πρόσχημα. Να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές βάσεις στη χώρα που αξιοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στην Ουκρανία, σε χώρες που συνορεύουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Να δυναμώσει πάλι για αποδέσμευση από τις διάφορες ιμπεριαλιστικές ενώσεις με το λαό πραγματικά στο τιμόνι της εξουσίας. Σε αυτό τον αγώνα το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις ώστε ο ελληνικός λαός, αλλά και άλλοι λαοί, να ξεμπερδέψουν τελικά με αυτό το σύστημα που γεννά μόνο φτώχεια, εκμετάλλευση και πολέμους. Σας ευχαριστώ.